Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε και πάλι η τελική φάση του έργου της διαδικτύωσης σύνδρευσης στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Κορινθίων. Ένα έργο που είχε σταματήσει λόγω μη χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ. Τελικά τα χρήματα εκταμιεύτηκαν και σήμερα, φώνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων, όλα θα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το έργο της διαδικτύωσης με το οποίο θα δοθεί νερό σε όλο το Δήμο Κορινθίων συνεχίζεται κανονικά μετά τις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγες μέρες από το ΕΣΠΑ. Ελπίζουμε και αυτό θα γίνει πραγματικότητα, ότι αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί πολύ πιο σύντομα από ό,τι προβλέπεται από τη συμβατική προθεσμία. Εγώ υπολογίζω, αν δεν υπάρξουν νέα προβλήματα με τις πληρωμές, περίπου τέλος Ιανουαρίου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί σε πρώτη φάση νερό σε περιοχές που σήμερα υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια, και σε δεύτερη φάση να μιλήσουμε και για ποιοτικό πόσιμο νερό σε όλους πλέον τους κατοίκους του καλλικατοικού Δήμου Κορινθίων. Εν αναμονή της επίσημης δήλωσής του για την κάθοδό του στον εκλογικό στίβο, ο Βασίλης Ανόπουλος συνεχίζει τις επαφές του και προετοιμάζεται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας απαντά στο ερώτημα για την αλλαγή προσώπων στη διοίκηση του Δήμου και υποστηρίζει ότι η αλλαγή των προσώπων είναι πάντα πρόοδος. Νομίζω ότι πάντοτε η εναλλαγή των προσώπων, οι νέοι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και η αλλαγή των προσώπων είναι πρόοδος. Για το λόγο αυτό, μακάρι να βλέπουμε συχνά εναλλαγές προσώπων και να εμπλουτίζονται οι παλιοί με κάποιους καινούριους για να υπάρχει μια συνέχεια, μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Συνεχίζει το καλλικράτης των δημοσίων υπηρεσιών και σειρά μετά τις εφορίες παίρνουν υπηρεσίες του ΙΚΑ. Έτσι, το ΙΚΑ Κιάτου φαίνεται ότι θα ενοποιηθεί με το αντίστοιχο παράρτημα της Κορίνθου, γεγονός που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων. Ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σικιονίων Χρήστος Ζαχαριάς αναφέρεται στο θέμα, ενώ παράλληλα ανακοίνωση έβγαλαν και οι πολίτες Δυτικής Κορινθίας. Στη συνέχεια της συρρυκνώσεως και του κλεισίματος πολλών υπηρεσιών, όπως είναι η ΔΟΗ, ο ΑΕΔ, έρχεται και τα υπολιατρία του ΙΚΑ, τα οποία επιτελούν βεβαίως για τους ασφαλισμένους ένα σημαντικό σκοπό και συμβάλλουν στην βοήθεια και στους συμπολίτες μας, και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτες γιατρούς. Εκείνο που είναι η προσωπική μου άποψη είναι ότι το κράτος πρέπει να αλλάξει σε πολλούς τομείς, πρέπει να παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν ως προς το κόστος να ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που παρέχει. Απ' την άλλη μεριά όμως αυτές οι συρρυκνώσεις, οι καταργήσεις υπηρεσιών κτλ. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να έχουν σαν σκοπό μόνο το οικονομικό όφελος. Βασικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει το δημόσιο, η πολιτεία, όπως είναι η εθνική άμυνα, η δημόσια τάξη, η υγεία, η παιδεία, είναι υποχρεωμένο το κράτος να τις παρέχει στους πολίτες δωρεάν και πλήρως. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν δεν είναι η καλύτερη στην περιοχή μας. Θα μου πει κάποιος, θα αντικρούσει και θα πει ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πάνε στους γιατρούς που έχουν συμβάσεις με τον ΟΗΟΠΗ. Πολύ φοβάμαι σε συζητήσεις που έχω κάνει ότι ενδεχομένως η εξέλιξη να είναι ακόμα χειρότερη, δηλαδή να καταργηθεί τελείως η παροχή υπηρεσίας από τον ΟΗΟΠΗ και να σπεύσουν όλοι για τις ιδιωτικές, για ιδιωτική ασφάλεια. Αυτό θα είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι, οι πολίτες στην Ελλάδα, μετά από τον οικονομικό αρμαγεδόνα που υφίσταται, δεν είναι δυνατόν να συρρυκνώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς πρόγραμμα κατ' ουσίαν, υπό το κράτος, πιστεύω, πανικού, να οδηγούνται σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις που δεν ξέρω ποιον σκοπό έχουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Θέλω να θέσω εδώ πέρα και το θέμα ότι οι δήμαρχοι, ο κάθε δήμαρχος, η δημοτική αρχή του Δήμου Σικιονίων δεν είναι για να λειτουργεί ως μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Οφείλει να κινητοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Τη μία προς τους αρμόδιους φορείς για να διεκδικήσει βεβαίως τα αυτονόητα, και το δεύτερο να απευθυνθεί στην κοινωνία και στους πολίτες, ώστε να κάνουμε κάποιες κινητοποιήσεις. Μήπως μπορέσουμε και διασώσουμε από αυτά που προγραμματίζει η πολιτεία.
Έτσι λοιπόν, καλό το Δήμαρχο από αυτό το βήμα, θα το θέσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συντονίσει τις προσπάθειες με τους άλλους πολίτες, ενεργούς πολίτες που κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, ώστε να μπορέσουμε να διασώσουμε τα πολυατρία που υπάρχουν στην περιοχή μας, γιατί νομίζω ότι είναι το α και το ω στην δημόσια υγεία και μάλιστα για τις φτωχότερες λαϊκές τάξεις. Μία απίθανη ιστορία αποκάλυψε το site των Αγίων Θεοδόρων ιστός.gr. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της ΔΕΑ Λουτρακίου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης, δηλαδή του Λουτρακίου Περαχώρας, ο κ. Μαστραντονάκης, επέβαλε πρόστιμο 27.000 ευρώ στο Δήμο και στον Αντιδήμαρχο Γιώργο Δέδε για 9 παράνομες συνδέσεις νερού που έγιναν στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδόρων. Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΑ βεβαίωσε παράβαση στο Δήμο για 9 παροχές στην περιοχή του Σουσακίου Αγίου Χαραλάμπου, στον πρώην Δήμο Αγίων Θεοδόρων, και ανέρχεται στο ύψος των 27.000 το συνολικό πρόστιμο. Είναι ένα δίκτυο που κατασκευάζει ο Δήμος και συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Οδέδες, με τον Δήμαρχο, τον Κώστα τον Λογοθέτη, χωρίς να έχουμε πάρει καμιά απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αποφασίσανε οι δυο τους, χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτη, και προχωράνε στην κατασκευή δικτύου για να υδροδοτήσουν τον οικισμό. Και παράλληλα βγάζουν και παροχές ίδρευσης. Βάσει αυτού, η ΔΕΙΑΛΠ τους βεβαίωσε το πρόστιμο και θα έχουμε και συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου αλλού χρειαστεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το συγκεκριμένο έργο. Αντιθέτως, το τοπικό συμβούλιο έχει πάρει απόφαση η οποία είναι γνωμοδοτική και δεν έχει καμία ισχύ. Ο κόσμος πληρώνει για το συγκεκριμένο έργο κάποια χρήματα, δεν ξέρω το ακριβές ποσό, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και πού πάνε τα λεφτά και τι γίνονται τα λεφτά, ποιος εισπράττει τα λεφτά αυτά από τους δημότες. Σίγουρα δεν τα εισπράττει ο Δήμος ή η ΔΕΙΑΛΠ. Επίσης, η 23 του μήνα, από ό,τι θυμάμαι, η εταιρεία ΔΕΣΦΑ δόρισε στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων ένα 9 χιλιόμετρα αγωγού ίδρευσης, το οποίο και αυτό το δίκτυο το πήρανε και το χρησιμοποιούν στο εν λόγω έργο, χωρίς και αυτό να έχουμε πάρει καμία απόφαση. Εκδήλωση με θέμα «Οι εχθροί της δημοκρατίας στην εποχή της κρίσης» πραγματοποίησε η Δημοκρατική Αριστερά της Κορινθίας στο Εργατικό Κέντρο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν δεκάδες πολίτες, ενομίλησαν ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Δρουπακιώτης και ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης. Η Δημοκρατία έχει τέσσερις εχθρούς βασικούς. Η μία είναι το πλαίσιο του παγκόσμιου και διεθνές περιβάλλοντος στο οποίο κινείται η ελληνική δημοκρατία και κάθε δημοκρατία. Δεύτερος εχθρός είναι αυτός της, θεσμοί, βουλή κλπ. Αλλά νομίζω και ο Γιώργος και ο Υπουργός θα τα πούνε καλύτερα. Ο τρίτος εχθρός πιθανόν είμαι εγώ πιο ειδικός, είναι η βία και η υπακοή. Και βέβαια ο τέταρτος εχθρός είναι όλη η ιστορία των ακραίων και κυρίως υποδεξιών εκφάσεων της πολιτικής μας ζωής. Αρχίζοντας από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται μια δημοκρατία, τι έχουμε δει? Έχουμε δει λίγα κέντρα εξουσίας, πολλά ονόματα χωρίς κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή οι οικονομικές αγορές και τα πληροφορικά δίκτυα έχουν πλέον εξακτηνωθεί σε όλο τον πλανήτη και έχουν ανατρέψει την παγκόσμια τάξη. Σε βαθμό που όλοι γνωρίζουμε ότι η σειρά της εξουσίας είναι οικονομία, μίδια, πολιτική. Πολιτική έχει χάσει το πρώτο καθεδρίο. Πολλοί λίγοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχουν και διαμορφώνουν όχι μόνο τις αγορές όπως φανταζόμαστε, αλλά και τον πολιτισμό και τις αξίες. Και όλα αυτά χωρίς κοινωνικό συμβόλαιο, χωρίς κυρώσεις, χωρίς νόμους. Είχε πει ο Πρωθυπουργός Γαλλίας συντηρητικό ο Ρεϊμόν Μπαρ, το έχω κρατήσει αυτό. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τον κόσμο στα χέρια μιας ομάδας τριαντάρτων ανεύθυνων που το μόνο που σκέφτονται είναι να κάνουν χρήματα. Αυτό το έζησε η Αμερική με τη Λίμα Μπρόδερ, το είδαμε και μετά με τη λογική του πετάγματος του πεταλούδε, δηλαδή της χαοτικής λειτουργίας της παγκοσμιοποίησης. Και είχαμε και εδώ τα δικά μας Golden Boys, δηλαδή πιθανόν έχουμε και ακόμα στο Υπουργείο Οικονομικών τέτοιες αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν, αυτά τα δίκτυα δεν κυριαρχούν μόνο τα παγκόσμια στις αγορές, αλλά καθορίζουν και τους νόμους. Και τους νόμους
όλου του πολιτικού και κοινωνικού παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν, ταυτόχρονα απαξιώνουμε τον τρόπο την πολιτική. Και στην Ελλάδα είχαμε δει κάποιες απόπειρες ευτυχώς ανεπιτυχείς, όχι το πολιτικό σύστημα δεν έχει πολλές ευθύνες, θα το συζητήσουμε αυτό. Να εμφανίζονται μορφώματα, ακόμα και κόμματα, στη λογική ότι εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς, είμαστε άνθρωποι με καθαρά μυαλά, τεχνοκρατική αντίληψη και δεν έχουμε αυτήν την πολιτική ονειρά, α πούμε έτσι. Έτσι, για πρώτη φορά, δεν έχουμε αυτό που νομίζω ο Γιώργος αναπτύξει, μόνο ένα πέρασμα των εθνικών εξουσιών σε υπερεθνικές δομές και θεσμούς, αλλά έχουμε ένα πέρασμα σε ιδιωτικά χέρια και σε ιδιωτικές δυνάμεις. Και χωρίς ονόμα. Παλιά γνωρίζαμε τον ταξικό μας εχθρό, τον πολιτικό μας εχθρό, έχει όνομα, έχει πρόσωπο. Σήμερα δύσκολο να πολεμήσει δίκτυα. Ακόμη καμιά φορά που λέει αυτή η ελληνική επιχείρηση να μην φύγει, και λέω τι ελληνική, ποιος πιστεύω ότι είναι ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων που διαμορφώνουν, ένα ρόλο παρόμοιο με αυτό που διαδραμάτιζαν στις αρχές του 19ου αιώνα, το ρόλο του νυχτοφύλακα. Αυτή η κρίση πάντως δεν αφορά μόνο τα μέσα και τους μηχανισμούς κυριαρχίας του ελληνικού κράτους, αλλά και την ίδια την νομιμοποιητική βάση, δηλαδή τη λαϊκή κυριαρχία. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, η προϊούσα αποδυνάμωση της κρατικής κυριαρχίας δεν θα ήταν καν νοητή αν δεν είχαμε προηγουμένως υπόσκαψη των δημοκρατικών θεμελίων της. Επιφανειακά, βέβαια, η ισοπολιτεία υφίσταται. Τα πολιτικά δικαιώματα δεν τίθεται αναμφιβόλου και οι εκλογές αποτελούν το μόνο παραδεδεγμένο τρόπο για την ανάδειξη των κυβερνήσεων. Πίσω όμως από αυτή τη δημοκρατική πρόσωψη συντελούνται βαθιές αλλαγές και ριζικές ανακατατάξεις, οι οποίες αποδομούν τον πυρήνα της σύγχρονης δημοκρατίας, δηλαδή τον ουσιαστικό ρόλο της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των κρατικών αποφάσεων. Αυτό που κατά κανόνα συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από κυβερνήσεις που κλείνουν πυθύνια τοβόνι στις διαβόητες αγορές, επικυρώνοντας απλώς τις όποιες αποφάσεις της, με απρόσωπες και άβουλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες συχνά δεν αντανακλούν την πραγματική βούληση του λαού, ούτε θεσμικά, ελέω εντεύγνωση των δεδομένων εκλογικών συστημάτων. Από τα προεπιτεθέντα, προκύπτει ότι η πολιτική αυτονομία δεν βάλεται μόνο έξωθεν από τις υπερεθνικές ιδιωτικές εξουσίες. Η κερκόπορτα ανοίγει από το εσωτερικό του συνταγματικού κράτους, από πολιτικές δυνάμεις και κρατικές λειτουργίες βαθύτερα αλωτριωμένες από διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, οι συνήθεις απλουστευτικές και σχηματικές αναλύσεις που παραπέμπουν σε μια μετοπική αντιπαράθεση μεταξύ κράτους και αγορών είναι επιστημονικά απρόσφορες και πολιτικά αφελείς. Τώρα, Ρωμά από ξένες χώρες έχουν καταλάβει τα βαγόνια και τα κτίρια του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, προκαλώντας φθορές αλλά και ανησυχίες στους κατοίκους. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Φαρμάκης υποστηρίζουν ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου να τους απομακρύνει, αλλά της αστυνομίας. Παρουσιάστηκε για άλλη μία φορά ένα πρόβλημα στον σταθμό του τρένου, πάλι σε κάποια από τα κτίρια. Μάλιστα, ένα από αυτά που είναι μέσα δεν ανήκει ούτε κατά χρήση στο Δήμο Κορινθίων. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι προς την πόλη, μάλλον είναι Ρωμά ξένης καταγωγής από Βουλγαρία, Αλβανία, δεν ξέρω Ρουμανία, οι οποίοι ενώ τους διώγνουν η αστυνομία σε συνεργασία με το Δήμο, συνέχεια ανακαταλαμβάνουν κτίρια του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού. Εγώ θα καλέσω για άλλη μια φορά την αστυνομία να επέμβει, να τους απομακρύνει και να υπάρχουν και κυρώσεις για αυθαίρετη κατάληψη χώρων δημοσίων, ιδιαίτερα αυτών των χώρων που έχουν καταληφθεί και ανήκουν κατά χρήση στο Δήμο Κορινθίων. Εμείς προτιθέμεθα, αν η αστυνομία κάνει το καθήκον της, να υποβάλουμε μηνύσεις για παράνομη κατάληψη αυτών των χώρων για να λυθεί το θέμα επιτέλους, γιατί πάλι αρχίζει η περιοχή και θυμίζει τα παλιά, αυτά που ζήσαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σε ό,τι αφορά με το πρώτο θέμα που μου ρωτήσατε για το σταθμό του τρένου, θέλω να σας απαντήσω ότι δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος τώρα τελευταία, και ειδικά Ρωμά από άλλες χώρες, Βουλγαρία, δεν ξέρω από πού άλλουν αυτοί, έρχονται τις νύχτες και μπαίνουν όχι μόνο στα βαγόνια, μπαίνουν και στο σταθμό, τον οποίο εμείς τον έχουμε φέρει σε μια πολύ καλή κατάσταση. Μέσα, θα ήθελα να πω. Έχουν σπάσει τζάμια, παραβιάζουν πόρτες.
Νομίζω ότι είναι θέμα αστυνομίας, δεν είναι θέμα του Δήμου. Μέχρι την άλλη Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους οι γιατροί του ΕΟΠΗ, αντιδρώντας στο σχέδιο απολύσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα οι γιατροί ακύρωσαν το προγραμματισμένο ραντεβού τους με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους για τις 28 και 29 Νοεμβρίου και τις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Αύριο Τρίτη μπαίνουν στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι υγειονομικοί υπάλληλοι του ΕΟΠΗ, οπότε η κατάσταση στα ιατρεία του οργανισμού αναμένεται αρκετά δύσκολη. Σήμερα οι γιατροί του ΕΟΠΗ σε όλη την Ελλάδα απεργούν. Απεργούν για τους ασφαλισμένους και το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Γιατί ήδη, όπως γνωρίζετε όλοι, ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας και η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν ένα τέλος. Αυτό που γνωρίζατε τόσο καιρό, που προσέφεραν όλοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ και όλες οι ειδικότητες, παθολογικές και χειρουργικές, ίσως ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχουν. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η περίθαψη δεν στηρίζεται μόνο σε 2-3 ειδικότητες, αλλά στηρίζεται και στις χειρουργικές ειδικότητες. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δημόσιος χαρακτήρας πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Σήμερα που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας, όταν υπάρχουν ανασφάλιστοι, όταν υπάρχουν άνεργοι, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν το προστοζήν, είναι δύσκολο να συνεχίσει να μην προσφέρουμε μία πρωτοβάθμια περίθαλψη όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη της Ελλάδος πιστεύουμε ότι είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Διότι μπορούμε να ξέρουμε ότι όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα θα βρει κάποιον γιατρό της αντίστοιχου προβλήματός του, που μπορεί να είναι μία παθολογική ειδικότητα ή μία χειρουργική. Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι αν αύριο δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη όπως γνωρίζουμε σήμερα, όλοι αυτοί θα πάνε στο νοσοκομείο και πολύ καλά το νοσοκομείο δεν μπορέσει να απεξέλθει τις δυσκολίες όλου αυτού του κόσμου θα πάει εκεί. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη ότι όταν λέμε πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν σημαίνει μόνο 2-3 ειδικότητες. Σημαίνει ότι θα βρίσκω τον γιατρό στο πιο απομακρυσμένο μέρος και θα ζητάω την πληροφορία, θα ζητάω τη βοήθειά του, θα ζητάω οτιδήποτε άλλο μπορώ να προσφέρω. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που η πρωτοβάθμια περίθαλψη στηρίζεται σε όλες αυτές τις ειδικότητες που γνωρίζετε μέχρι τώρα. Εμείς, οι γιατροί του ΕΟΠΗ, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, διότι όλα αυτά τα χρόνια είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους. Πρώτα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και σήμερα σε όλους αυτούς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Διότι ο ασφαλιστικός φορέας που υπάρχει σήμερα έχει γύρω στα 9 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Έχετε καταλάβει μόνο ότι η αποδόμηση των μονάδων υγείας του πρώην ΕΟΠΗ, δηλαδή του πρώην ΙΚΑ μάλλον, που σήμερα λέγονται ΕΟΠΗ, δεν ήταν μια σωστή κίνηση. Διότι βλέπουμε πολλά μικροβικά εργαστήρια να μην λειτουργούν λόγω μη επαρκούς προσωπικού, ιατρικού και παριατρικού, όταν δεν υπάρχουν αλλαρώσιμα υλικά ή πολλά εργαστήρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας για κάποια μηχανική βλάβη. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά που εμείς ζητάμε είναι για μια πρωτοβάθμια περίπτωση, μια πρωτοβάθμια περίπτωση δημόσιας υγείας, μια πρωτοβάθμια περίπτωση για όλους, για όλους τους ασφαλισμένους τους Έλληνες. Αυτό ζητάμε σήμερα και γι' αυτό απεργούμε. Απεργούμε σήμερα, απεργούμε αύριο, απεργούμε και μεθαύριο. Σήμερα αποφασίστηκε η απεργία να συνεχιστεί. Να συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι 3 Δεκεμβρίου. Διότι αυτή είναι η απόφαση η δικιά μας, διότι θέλουμε να προσφέρουμε μια δημόσια υγεία, μια δημόσια υγεία πάντοτε δίπλα στον ασφαλισμένο όπως τη γνωρίζει τόσα χρόνια. Διότι θέλω να πω και κάτι άλλο για να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να συμβεί αύριο. Εάν εμείς δεν δουλέψουμε πλέον στις μονάδες αυτές, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι σε λίγο καιρό, μπορεί και σε ένας ή δύο μήνες, να μην έχει να πάει να γράψει τα φαρμακά του, να πάει να ζητήσει την ιατρική του γνώμη
ενού ειδικεμένου γιατρού. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά θα είμαστε σίγουροι ότι θα καταλήξουν στο νοσοκομείο. Εγώ πιστεύω και οι γιατροί όλοι πιστεύουμε ότι η πρωτοβάθμια περίπτωση πρέπει να στηριχτεί. Να στηριχτεί, να τελειοποιηθεί, να συμπληρωθεί όπως είναι σήμερα. Με νίκη της παράταξης που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ η κίνηση της κεντροαριστεράς, επικεφαλής της οποίας είναι ο σημερινός πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Χρήστος Πύρτζης, πήρε τη δεύτερη θέση. Η μεγάλη αποχή, η ενσωμάτωση δυνάμεων όπως η ΠΑΣΚ, η οποία πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, σε ευρύτερα σχήματα, η διάσπαση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κάθοδος πολλών ανεξάρτητων συνδυασμών ήταν τα χθεσινά χαρακτηριστικά των εκλογών για τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, οι εκλογές έγιναν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και στο θέμα αναφέρεται ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κορινθίας, Γιώργος Κωστήρης, ο οποίος πάντως δεν θέλησε να μιλήσει για τα αποτελέσματα. Ολοκληρώθηκαν χθες, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα ολόκληρη για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι συνάδελφοι μηχανικοί ήλθαν και ψήφισαν για την Κορινθία, για την οποία οι εκλογές διεξήχθησαν στην Ομαρχία, στην Κόρινθο, από τις 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα σε 7 η ώρα. Η προσέλευση των συναδέλφων κρίνεται ικανοποιητική. Για να δώσω μια εικόνα, ήταν λίγο πιο μικρή από τις προηγούμενες εκλογές. Δεδομένων των συνθήκων, θεωρώ ότι ήταν ικανοποιητική. Δεν θα ήθελα για να αναφερθώ και στα αποτελέσματα, επειδή δεν έχουν επισημοποιηθεί ακόμα. Θα ήθελα να πω όμως από την πρώτη εικόνες που έχουμε, είναι ότι ανεξαρτήτως και των παρατάξεων, από όλες και τις παρατάξεις, έχουν εκλεγεί αξιόλογοι συνάδελφοι μηχανικοί, που οι συνάδελφοι οι οποίοι τους ψήφισαν να είναι σίγουροι ότι θα εκπροσωπήσουν τον κλάδο των μηχανικών με όλες τους και τις δυνάμεις και όσο καλύτερα γίνεται. Παγκόσμια ημέρα εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είχε ανακηρυχθεί 25 Νοεμβρίου από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παρά την άνοδο του βιωτικού επίπεδου και την ενίσχυση του μορφωτικού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε πρόσφατη ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι μία στις τρεις γυναίκες σε όλο τον κόσμο είναι ή θα υπάρξει θύμα βίας λόγω του φύλου της. Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία πανελλαδικής έρευνας, το φαινόμενο κακοποίησης των γυναικών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών και στο Δήμο Κορινθίων εγκαινιάζουμε μια νέα πολύ σημαντική κοινωνική δομή. Πρόκειται για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Γυναικών, των Κακοποιημένων Γυναικών και των Γυναικών Θυμάτων Βίας. Ένα κέντρο το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρώτης γραμμής στις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία ή πολλαπλές διακρίσεις και παρέχει όμως και πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης, θέματα μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και θέματα επιχειρηματικότητας και δεδομένης της οικονομικής κρίσης. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται σε άμεση συνάρτηση. Στόχος του κέντρου λοιπόν είναι η πρόληψη αλλά και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας. Είτε η βία αυτή είναι σωματική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι συναισθηματική, είτε είναι ελεκτική, είτε είναι μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, διότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος των γυναικών και αποτελούν μορφές βίας. Το κέντρο λοιπόν, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης μπορούν να απευθύνονται όλες οι γυναίκες, όσες γυναίκες αισθάνονται μοναξιά και απομόνωση στο περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι ενδοοικογενειακό είτε αυτό είναι κοινωνικό, όσες θέλουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και απλά και μόνο για να ενημερωθούν πάνω στα θέματα βίας αλλά και στα θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Το κέντρο στελεχώνεται από ειδικούς, από έμπειρα στελέχη, από κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, ενώ αναμένεται και έλευση νομικού. Οι γυναίκες λοιπόν μπορούν να απευθυνθούν και πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια, διότι πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο πρέπει να νιώθουν εμπιστοσύνη. Το κέντρο διέπεται από τους κανόνες του απορρίτου και φυσικά όλες οι γυναίκες μπορούν να απευθυνθούν για όλα όσα σας είπα. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και το κέντρο έρχεται σε άμεση συνεργασία με όλους τους φορείς του τόπου μας, όπως είναι το νοσοκομείο Κορίνθου, τα κέντρα υγείας του νομού μας, διότι το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης είναι το μοναδικό κέντρο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον νομό Κορινθίας, με τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, με το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, με το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου σε θέματα απασχόλησης, με την πρόνοια που αποτελεί τμήμα τομέας του Δήμου Κορινθίων, αλλά και με φορείς που έχουν να κάνουν με την προστασία των ανηλίκων παιδιών, διότι όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά είναι προέκταση των γυναικών.
Έτος Καβάφιν το 2013 για να τιμηθούν τα 150 χρόνια από την γέννησή του και η Φεριακή Ενότητα Κορινθίας μαζί με το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες πραγματοποίησαν μια πολύ ζεστή εκδήλωση προς τιμήν του Αλεξανδρινού ποιητή. Μάλιστα, στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης έδωσαν το παρόν ο συνθέτης Γιάννης Πανός και ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος τραγούδησε μελοποιημένα ποίηματα του Καβάφη. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή για τον ομό μας και τους ανθρώπους, και τους ανθρώπους του, ότι φιλοξενήθηκε εδώ στην Κορινθία η πρώτη επίσημη παρουσίαση της νέας δουλειάς του Γιάννη Σπανού με την μελοποίηση ποιημάτων του Καβάφη, που πιστεύω ότι και πανελλαδικά αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας θα γνωρίσει σημαντική επιτυχία με την κυκλοφορία του CD σε λίγες μέρες. Νομίζω ότι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο μουσικοσυνθέτης ο Γιάννης Σπανός, ο τραγουδιστής ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο καταπληκτικός μουσικός ο κύριος Παγιάτης, αλλά και η συνδρομή του κυρίου Κοτούλα, ο οποίος είναι γνωστός κριτικός και ιστορικός, ήταν τέτοια που συνέβαλαν σε μια βραδιά απόλυτης, θα έλεγα, πνευματικής και πολιτιστικής ανάτασης, σε μια δουλειά που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην Κορινθία, και με τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο των Αλκιονίδων, που οργανωτικά, τεχνικά προετοίμασε αυτή την υπέροχη βραδιά ώστε να μην υπάρχει καμία ατέλεια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους καλλιτέχνες και το συνθέτη που ήρθαν και παρουσίασαν τη δουλειά του αφιλοκερδώς. Με ένα τηλεφώνημα από εμένα στον Γιάννη Σπανό, αμέσως λέγοντάς του ότι θα κάνουμε εκδήλωση για τον Καπαπή Καβάφη, του είπα ότι θα ήθελα να είναι παρόν, γιατί δεν θέλουμε απλά να κάνουμε μία ομιλία και κάποιες απαγγελίες ποιημάτων, αλλά θέλουμε, επειδή είχα πληροφορηθεί ότι ετοιμάζει κάτι, χωρίς να ξέρω βέβαια τι ακριβώς, θέλουμε μία λυρική προσέγγιση και μουσική σε αυτό. Και αμέσως, επειδή έχουμε και στο παρελθόν πάλι κάνει εκδήλωση για τον αξιολογότατο αυτόν μουσικοσυνθέτη, τον Γιάννη Σπανό, μου είπε αμέσως ναι, θα έρθω. Του λέω όμως θέλω να φέρετε και τον κύριο Μανώλη Μητσιά. Μου λέει αυτό δεν ξέρω, είναι σε σένα. Μου έδωσε το τηλέφωνο, μίλησα με τον κύριο Μανώλη Μητσιά. Πραγματικά από το Μάιο το διεργαστήκαμε, το επεξεργαστήκαμε, να μην έχει και εκείνος δουλειά, να μπορούμε και εμείς να προετοιμάσουμε. Και έτσι τελικά μου είπε και ο κύριος Μητσιάς το μεγάλο ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για ανθρώπους που εργάζονται και ζούνε από αυτή τη δουλειά, το να έρθουν αφιλοκερδώς και να μας προσφέρουν εμάς. Αυτή, εγώ τη θεωρώ μεγαλειώδη συγκέντρωση, μεγαλειώδη εκδήλωση, ναι. Πραγματικά ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο. Προτίμησα εδώ μαζί με τον Μανώλη γιατί είναι και ο χώρος μου και είναι μια καινούργια δουλειά που δεν έχει ακουστεί ακόμα. Θα βγει σε λίγο, αλλά ήθελα να το δοκιμάσω εδώ, να δω πώς θα πάει το πρόβλημα. Είμαι ακόμα λίγο έτσι σε ψάξιμο, αλλά ο κόσμος ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μας. Πολύ καλός. Κύριε Σπανέ, γενικά το μουσικό στερέωμα πώς το βλέπετε? Δεν υπάρχει πια στερέωμα, έχει όλο πέσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο το ίντερνετ, τι να πεις. Όλοι στο ίντερνετ ψάχνουν, δεν υπάρχουν δίσκοι, δεν βγαίνουν δίσκοι, δεν υπάρχουν εταιρείες δίσκων. Η κοινό όμως υπάρχει και διψάει να ακούσει πράγματα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εκδήλωση που έγινε από το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες. Μακάρι να είχαμε πιο συχνά τέτοιες εκδηλώσεις όπου καλλιτέχνες από υψηλού επίπεδου από την Αθήνα θα ερχόντουσαν εδώ για να μας ψυχαγωγήσουν, όπως ο Γιάννης Πανός, όπως ο Μανώλης Μητσιάς, που έκαναν απόψε την παρουσία τους εδώ. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να ξαναθυμηθούμε την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπου μέσα σε λίγους στίχους έχει καταφέρει να βάλει πολλά νοήματα, μηνύματα, έννοιες και να περάσει με ένα μικρό ποίημα μια σημαντική έννοια, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουν αναγνωρίσει και οι συμπατριώτες μας αλλά και οι ξένοι, οι οποίοι τον θεωρούν έναν πιο σημαντικούς ποιητές της πατρίδας μας. Και απόψε το θυμηθήκαμε αυτό και νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
Όντως, ήταν εξαιρετική η εκδήλωση. Συγχαρητήρια θερμά στους συνδιοργανωτές, αφενός στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και αφετέρου στο Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες και μάλιστα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγνώμη, του Συλλόγου των Αλκιονίδων και μιας και αναφέρατε την παρουσία μου στα πολιτιστικά δρόμενα της Κορινθίας, περισσότερο όμως της Κορίνθου, γιατί μου είναι πιο εύκολο, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει χρόνια πολλά. Συμβαίνει μετά την κάθοδό μου από τη φοιτησή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ στην Κορινθία και μάλιστα επιτρέψτε μου, μιας και η συνδιοργάνωση απόψε ήταν από το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες, να ξέρετε ότι η πρώτη μου εγγραφή μετά την κάθοδό μου από το Πανεπιστήμιο ήταν σε αυτό το Σωματείο της Αλκιονίδες, όπως αντίστοιχα ήταν και στην Απολώνια Ακαδημία τότε. Οπότε ήταν, θεωρώ, διπλή μου υποχρέωση να έρθω απόψε εδώ, μιας και συνδιοργανώτρια ήταν συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης, ήταν αυτός ο σύλλογος. Για την παράνομη υλοτομία που παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω και της κρίσης, μίλησε στο Φρέντο TV και το άξιον ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικοζωή, Κώστας Τάμος. Να δούμε τι μας είπε. Μας αγγίζει το θέμα της οικολογίας και του περιβάλλοντος γενικότερα, τόσο για την ανάπτυξή του, για την προστασία του, για τη διατήρησή του σε ανεκτά επίπεδα, σωστά και όπως πρέπει να είναι. Οπότε η στόχη είναι μια πολύ πλάτια κουβέντα, ξεκινάμε τώρα με αυτή την ερώτηση, είναι να φέρουμε την οικολογία στο προσκήνιο, η οποία έχει παραμεληθεί, να φυλάξουμε το φυσικό περιβάλλον και της πόλης μας και, του, και το γενικότερο του, του νομού και, και του Δήμου. Είναι κομμάτι δύσκολο, ειδικά σημερινές εποχές, γιατί ο κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί κακώς, βέβαια, από την φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η οικολογία όντως είναι στάση ζωής. Η οικολογία όντως είναι στάση ζωής, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες που βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και βασικά οι κάτοικοι της πόλης μας, μας έχουν κάνει μάλλον όλους να την έχουμε βάλει δυστυχώς την φύλαξη του περιβάλλοντος σε δεύτερη μοίρα. Δεν ξεχνάμε τα δημοσιεύματα. Τώρα το χειμώνα έχουν πάει οι καταναλωτές, κόβουν δέντρα για να ζεσταθούν, μολύνοντας και το περιβάλλον αλλά και καταστρέφοντας και το φυσικό πλούτο της περιοχής μας. Αυτό όντως είναι παράνομος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι ελεκτικοί μηχανισμοί, καθώς και η συνείδηση η σωστή από τους ανθρώπους που αναγκάζονται βέβαια να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, είναι εκ των ουκάνευ ένα γεγονός το οποίο γίνεται. Υπάρχει όντως ένα πρόβλημα, απλώς στην περιοχή μας τα Χριστούγεννα και τις γιορτές τώρα τις Άγιες που πλησιάζουν, δεν υπάρχει το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας σε τόσο έντονο βαθμό όσο σε άλλα μέρη της χώρας. Αυτό ίσως επειδή μέχρι τώρα ευνοεί και ο καιρός την καταστροφή, την παράνομη υλοτομία, τη μεγάλη παράνομη κόψιμο δέντρων, κάνοντας τη μεγάλη παράνομη υλοτομία. Συνηθίζεται, θέλουμε να πιστεύουμε, το κόψιμο των ελάτων των δέντρων για το στόλισμα, για να περάσουμε 15-20 μέρες, maximum ένα μήνα.
με όμορφο το σπίτι στολισμένο το δέντρο, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος της Οικειώνας τουλάχιστον έχει μια συνείδηση και τα έλατα τα οποία ψωνίζει είναι πλαστικά από τα διάφορα μαγαζιά. Να δούμε και τα γεγονότα από την Αρκαδία. Χάος προκάλεσε στην Τρίπολη προχθεσινή βροχή, καθώς εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους, οι κάτοικοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τις σακούλες σκουπιδιών, οι οποίες παρασύρθηκαν από τα νερά. Όλα αυτά ενώ τα αδέσποτα σκυλιά έσκυζαν τις σακούλες και άδειασαν τα απορρίμματα μέσα στον δρόμο. Τα Καλάβρητα είναι ο μεγάλος κερδισμένος από την αδυναμία λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου στο Μέναλο. Χιλιάδες συνδρομείς καθημερινά πηγαίνουν εκεί ακόμα και από την Τρίπολη για να ασχοληθούν με τα αγαπημένα τους σπορ. Δήλωση για την προστασία του δασικού μας πλούτου και ενημέρωση για τις βλάβες που θα προκαλέσουν η τυχόν νέα απόπειρα αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος, πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αρκάδων Ολιβατών Οικολόγων. Η εκδήλωση γίνεται στο νέο χώρο των Αντιακτηρίων, όπου υπάρχει ένας τείχος αναρρίχησης υψηλών προδιαγραφών και αναφιλοξενούνται αγώνες. Ξεκινάμε σήμερα τις εκδηλώσεις μας στον καινούριο χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος, θα τον δείξετε, υποθέτω. Για επαρχιακό σωματείο, νομίζω όχι μόνο για επαρχιακό αλλά και για πανελλήνιο σωματείο, είναι εξαιρετικός. Έχει έναν τοίχο, ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν με μια πληροφορία που σας δίνω, με τον τοίχο αναρρίχησης, ο οποίος είναι προδιαγραφών για μεγάλους αγώνες και θα έχει την έκριση της ομοσπονδίας μας, της ΕΟΑ, και θα είναι και κρυμμένος και από τον ΕΛΟΤ. Καλούμε λοιπόν και μέσα από αυτό το βήμα νέους, νεότερους, παλαιότερους που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα αυτό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ να έρχονται εδώ, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε και αυτό το πράγμα, γιατί θέλει κάποια οργάνωση. Ιδίως καλούμε τα παιδιά, τους μαθητές μας. Τώρα η σημερινή εκδήλωση, σας είπα ότι ανοίγει τα γραφεία μας και είναι τιμή μας που έχουμε τον κύριο Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος είναι παλαιός στέλεχος του οικολογικού κινήματος και δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα επίκαιρο θέμα, πάντα επίκαιρο, αλλά τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, διότι επιχειρείται μια αναθεώρηση
του άρθρου 24 του Συντάγματος, στην επικείμενη αναθεώρηση θα τεθεί και αυτό το θέμα. Θα σας μιλήσει ο κύριος Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος έχει γράψει και ένα βιβλίο σχετικά με το οικολογικό κίνημα. Θα σας μιλήσει, πιστεύω, με λεπτομέρεια, θα μας μιλήσει μάλλον να ενημερωθούμε και εμείς, γιατί δεν είμαστε όλοι ενημερωμένοι για τα θέματα αυτά. Και ξεκινάμε έναν κύκλο συζητήσεων και διαλέξεων που έχουν θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Θα ακολουθήσουν και άλλες διαλέξεις. Βέβαια, δεν προλάβαμε να τα βάλουμε αυτά στο τεύχος του περιοδικού μας που κυκλοφορεί. Από το δεχόμενο τεύχος, είτε από το site μας, θα μπορεί οποιοδήποτε έχει την διάθεση να έρχεται εδώ. Μπορεί να μας προτείνει και κάποια θέματα, οποιοδήποτε φίλος, ορειβάτης ή οποιοδήποτε άλλος. Ο χώρος μας είναι ανοιχτός. Αυτό θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά. Έχω αξιοδότηση από τον κύριο Πρόεδρο να τονίσω ότι είμαστε ανοιχτοί για οποιοδήποτε συνεργασία η οποία επιβάλλεται κιόλας. Να δούμε τώρα και την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-500. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και ενώ τα υπηρετικά. Άρεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Για την Αττική ο καιρός προβλέπεται νεφός με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Βαθμία εξασθένηση από το βράδυ. Άνεμοι ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 στρεβόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπει νεφός με βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι, ενώ άνεμοι στα βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια, ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5 στρεφόμενη βαθμία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-500. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους τελεστές του ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.